Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή Πάνω από όλα η υγεία μας, σήμερα θα συζητήσουμε για τα κατάγματα της τρίτης ηλικίας. Κοντά μας είναι ο κύριος Αναστάσιος Χριστοδούλου, ο οποίος είναι καθηγητής ορθοπαιδικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διευθυντής της ορθοπαιδικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου. Καλώς ήρθαμε, κύριε Χριστοδούλου, στο χώρο σας, για να μιλήσουμε για θέματα ορθοπαιδικής για ακόμη μια φορά, χειρουργικής. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πάντοτε ακούω με ενδιαφέρον τις εκπομπές σας πάνω σε θέματα υγείας. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Όντως τις περισσότερες φορές οι καλεσμένοι σας, οι συνάδελφοι, τα λένε τόσο εκλαϊκευμένα που όντως αποκτάνε ενδιαφέρον και μπορεί να τα παρακολουθήσει αυτά τα θέματα πολλής κόσμος και έτσι να έχει κάποια άποψη, γιατί σίγουρα δεν μπορεί κανείς να έχει πλήρη άποψη για ιατρικά και θέματα. Και επιστημονική. Αλλά, εντάξει, τα εκλαϊκεύουμε γιατί θέλει να μαθαίνει και ο κόσμος κάποια πράγματα τα οποία είναι καθημερινά, κάποια θέματα που είναι καθημερινά. Και πραγματικά τα κατάγματα πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα γενικώς και ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικία και αυτό φαίνεται και από τη συχνότητά τους, γιατί δεν ξέρω αν συμφωνείτε, διάβασα κάποιες στατιστικές οι οποίες λένε πως τα κατάγματα της τρίτης ηλικίας φτάνουν στην Ευρώπη τις 450.000 και στην Ελλάδα τις 15 με 20.000, κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Όντως είναι αυτό που λέτε. Επειδή έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ηλικίας, και τα νοσήματα της τρίτης ηλικίας, που ένα από αυτά όσον αφορά το μυοσκελετικό σύστημα είναι η οστεοπόρωση, αυτοί οι δύο παράγοντες δημιουργούν όντως μία επιδημία καταγμάτων. Πραγματικά. Όχι μόνο του ισχύου, της σπονδυλικής στήλης, με αποτέλεσμα τις γενικές εφημερίες από τα 15-20 ατυχήματα τα οποία έρχονται και πρέπει να εισαχθούν, μπορώ να πω ότι το 50% είναι κατάγματα τρίτης ηλικίας. Είναι κακώσεις του μυοσκελετικού της τρίτης ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε έτσι να πούμε, όταν λέμε, να μας αναφέρετε, κατάγματα τρίτης ηλικίας, τι εννοούμε, ποια ακριβώς εννοούμε? Είναι κατάγματα σε συχνότητα. Πρώτα είναι τα κατάγματα ισχύου, μετά έρχονται τα κατάγματα σπονδυλικής στήλης, τρίτα είναι τα κατάγματα της πυχιοκαρπικής και ακολουθούν άλλα κατάγματα σε διάφορα άλλα σημεία του σκελετού. Και μία από τις κύριες αιτίες είναι η οστεοπόρωση. Αυτά είναι κατάγματα τα οποία, της τρίτης ηλικίας, τα οποία συμβαίνουν με μικρή βία. Δηλαδή σκοντάφτει κάποιος ασθενής στο χαλάκι του σπιτιού. Έτσι, του, ναι. Πέφτει κάτω και μπορεί να γίνει ένα από αυτά τα τρία κατάγματα τα οποία είναι τα πιο συχνά. Και γίνονται πάρα πολύ εύκολα, με την ελάχιστη βία. Ναι, με την ελάχιστη βία, χωρίς δηλαδή να κάνουμε κάτι, να πιέσουμε ας πούμε το σώμα μας για κάτι, χωρίς ναι. Βία, μάλιστα. Πολλές φορές μάλιστα υπάρχει κάποια διχογνωμία, ας πούμε ένα κάταγμα ισχύου γίνεται επειδή έπεσε ο ασθενής ή ξεκίνησε να γίνεται ένα μικρό κάταγμα και έγινε η λύση της συνέχειας και έπεσε κάτω. Η απάντηση ποια είναι? Η απάντηση είναι, είναι δύσκολη να δοθεί. Συνήθως λέμε ότι έπεσε και έσπασε το ισχύο του ή έσπασε την πυχιοκαρπική του ή τη σπονδυλική του στήλη. Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί αυτό. Να δοθεί μια απάντηση γι' αυτό. Κύριε καθηγητά, να προχωρήσουμε λοιπόν να δούμε τα κατάγματα. Είπατε πως είναι διαφορετικά κατάγματα. Πιστεύω πως ένα θέμα που είναι επίκαιρο είναι τα κατάγματα του ισχύου, που όπως είπατε είναι από τα κατάγματα της τρίτης ηλικίας. Άρα λοιπόν, όταν λέμε κατάγματα του ισχύου, τι ακριβώς εννοούμε? Σε ποιο σημείο, αν μπορούμε να πούμε, εμφανίζονται τα κατάγματα αυτά? Τα κατάγματα του ισχύου, θέλετε, ναι. Βέβαια, προτού πάμε στα κατάγματα ναι, της ναι, ναι. τρίτης ηλικίας, ναι. είναι κατάγματα που μπορούν να συμβούν σε οποιαδήποτε Α, ηλικία. Ναι, και αυτό να το πούμε, ναι. Είναι δυνατόν να συμβούν και σε βρέφη και σε παιδιά και σε εφήβους. Για ποιους σε λόγους όμως, η αιτιολογία τους είναι διαφορετική. Εκεί πλέον είναι θέμα κάποιας μεγάλης βίας. Πρέπει να δράσει κάποια μεγάλη βία. Ας πούμε σε έναν ασθενή όπως είναι από 20 μέχρι 40, συνήθως τα κατάγματα του ισχύου είναι κατάγματα που συμβαίνουν σε ένα τροχαίο ατύχημα ή σε κάποιες αθλητικές δραστηριότητες έντονες. Αλλά αν μπορούσαμε να δώσουμε έτσι μία
ανατομική εντόπιση των κατάγματων. Τα κατάγματα συμβαίνουν σε αυτό. Αυτός είναι ο σκελετός, εδώ είναι το μυριαίο, αυτό είναι το ισχύο, αυτή είναι η λεκάνη. Μάλιστα. Και τα κατάγματα αυτά μπορούν να συμβούν είτε στην περιοχή των τροχαντήρων, μάλιστα, όταν λέγονται διατροχαντήρια κατάγματα, mm-hmm, είτε στην περιοχή του αυχένα, που τις περισσότερες φορές είναι μέσα στην άρθρωση, είναι μέσα στον αρθρικό θύλακο και γι' αυτό λέγονται ενδοαρθρικά κατάγματα. Μάλιστα. Αυτή είναι η περιοχή. Βέβαια μπορούν να συμβούν και κατάγματα στο μυριαίο, κατάγματα κάτω από τους τροχαντήρες. Τα πιο συχνά όμως είναι αυτά, τα δύο τροχαντήρα και τα κατάγματα του αυχένα του μυριαίου. Του μυριαίου, του αυχένα του μυριαίου, του έτσι, για να μην μπερδεύουμε τον αυτό ακούει είναι... ο κόσμος αυχένα και θεωρεί το... τον αυχένα, όχι, 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 του κεφαλιού. Το αυχένα του μυριαίου. Αυτό μυριαίου είναι το ισχύο. Αυτή είναι η κοτήλη. Και αυτή είναι η κεφαλή του μυρίου, αυτός είναι ο αυχένας του μυρίου και εδώ είναι οι τροχαντήρες. Αυτός είναι ο μικρός τροχαντήρας και αυτός είναι ο μεγάλος. Mm-hmm. Ο μείζων και ο ελάσσον τροχαντήρας και σε αυτή την περιοχή γίνονται τα διατροχαντήρια κατάγματα. Mm-hmm. Και ανάλογα με την περιοχή που συμβαίνουν τα κατάγματα είναι και η θεραπεία την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα τα κατάγματα χωρίζονται ουσιαστικά σε αυτές εδώ τις κατηγορίες. Συγγνώμη, και είπατε ότι είναι και εξωαρθρικά και ενδοαρθρικά αναλόγως. Τώρα, αυτά είναι συχνά, είπαμε, κύριε καθηγητά. Είναι πολύ συχνά. Είναι πολύ συχνά στην τρίτη ηλικία. Είναι συχνά στην τρίτη ηλικία. Δίνουν κάποια συμπτώματα ή κατευθείαν ο πόνος, ας πούμε, και το, μετά από το πέσιμο πρέπει κατευθείαν να πάμε στο... Το 90% μετά από το πέσιμο, στο 90% των ασθενών μετά από το πέσιμο δεν μπορεί να σηκωθεί ο ασθενής, mm-hmm, να περπατήσει. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες λίγο πιο σπάνιες μορφές που είναι δυνατόν να συμβεί ένα κάταγμα το οποίο να είναι ένα συμπιεστικό, απαρεκτόπιστο κάταγμα και ο ασθενής να μπορεί να σηκωθεί αλλά με αρκετά μεγάλο πόνο και να περπατήσει. Τις περισσότερες φορές όμως είναι αδύνατο να κινηθούν, δεν μπορούν να ορίσουν το πόδι τους πια και αναγκαστικά πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο να βγάλουν ακτινογραφία για να δούμε τη μορφή του κατάγματος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτόν τον πόνο, ο οποίος έρχεται και επανέρχεται και καταλαβαίνει ότι, ας πούμε, αυτός ο πόνος προέρχεται από το ισχύο και δεν περπατάει και πολύ καλά, κουτσένει, ας πούμε, αυτό αποτελεί μια πρόγνωση για την εμφάνιση της κατάγματος. Όχι, θα έλεγα κατάγματος. Έτσι όπως το περιγράφω. Όπως το περιγράφω εγώ, έτσι απλοϊκά. Δεν μοιάζει να είναι κάταγμα. Περισσότερο οι ενοχλήσεις αυτές με το που έρχεται και παρέρχεται και περπατάει και πονάει, περισσότερο βάζουν στη σκέψη ότι πρόκειται για αρθρίτιδα του ισχύου, που είναι μια άλλη οντότητα. Το κάταγμα συνήθως συμβαίνει μετά από μια έστω βία, μικρή βία, και ο ασθενής δεν μπορεί να περπατήσει πια. Η οποία όμως αθρίτιδα σε συνδυασμό με την οστεοπόρωση ή με την ηλικία μπορεί να προκαλέσει κάποια στιγμή κάταγμα. Πάλι, οπωσδήποτε είναι δυνατόν, αν γίνει μια μικρή βία, πτώση στο έδαφος, να έχουμε και κάταγμα. Πάντως η ηλικία είναι ο πιο σημαντικός λόγος που εμφανίζονται. Δηλαδή η τρίτη ηλικία είναι χαρακτηριστική για την εμφάνιση αυτών των καταγμάτων, όπως είπατε, και λόγω της οστεοπόρωσης. Και λόγω της οστεοπόρωσης, η οποία είναι πιο συχνή στις γυναίκες, mm-hmm, και έτσι τα κατάγματα του ισχύου είναι πιο συχνά στις γυναίκες. Έχουμε περισσότερες γυναίκες με κατάγματα ισχύου. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών είναι μεγαλύτερος των ανδρών, άρα έχουμε περισσότερες γυναίκες, άρα σωστά, και περισσότερα κατάγματα, αλλά συνυπάρχουν αυτοί οι παράγοντες. Κύριε καθηγητά, η διάγνωση γίνεται με κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις? Η διάγνωση μπορεί να γίνει και κλινικά, mm-hmm, διότι αν είναι ένα κάταγμα το οποίο έχει παρεκτοπιστεί, το πόδι συνήθως του ασθενούς φεύγει σε έξω στροφή, γυρνάει προς τα έξω και δεν μπορεί να το ορίσει και πονάει πάρα πολύ στην κίνηση. Κλινικά δηλαδή μπαίνει έτσι η διάγνωση, αλλά οπωσδήποτε ακτινολογικά πρέπει να μπει η ακριβής διάγνωση, γιατί βάσει της ακτινολογικής εικόνας θα αποφασίσουμε τι θεραπεία θα κάνουμε. Γιατί έχει λίγο διαφορετικές θεραπείες για το κάταγμα του ισχύου ανάλογα με την περιοχή που έχει γίνει το κάταγμα. Μάλιστα, σωστά. Άρα λοιπόν γίνεται κάποιο ατύχημα σε αυτή την τρίτη ηλικία, έχουμε το κάταγμα, οδηγούμαστε στο νοσοκομείο, μετά ποια είναι η θεραπεία? Αφού βγει η ακτινογραφία και ναι, δούμε και τη μορφή του κατάγματος, μάλιστα, μετά θα ακολουθήσουμε διαφορετικές θεραπείες σε κάθε μορφή κατάγματος. Η θεραπεία κυρίως τις μέρες μας είναι χειρουργική. Mm-hmm. Πολύ σπάνια ένας ασθενής ο οποίος έχει κάταγμα του ισχύου να μην χειρουργηθεί,
και αυτό θα συμβεί μόνο εάν υπάρχουν παθολογικά προβλήματα τέτοια που δεν επιτρέπουν την χειρουργική επέμβαση. Αυτό όμως είναι αρκετά σπάνιο που να μην μπορεί ένας ασθενής να χειρουργηθεί. Παλιότερα, πριν από 40-50 χρόνια, που δεν είχαμε στη διάθεσή μας ούτε τα εργαλεία που έχουμε τώρα, ούτε τα... Και τις τεχνικές και τις μεθόδους που είναι πολύ πιο εξελιγμένες. Η θεραπεία των καταμάτων του ισχύου ήταν συντηρητική. Δηλαδή, έμπαινε ο ασθενής, έμενε στο κρεβάτι, γινόταν μια έλξη στο πόδι του, μια δερματική, μια σκελετική έλξη, ώστε να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη θέση το κάταγμα, σε θέση ανάταξης. Και σε πόσο καιρό, πόσο χρόνο ανάρωνε ο ασθενής στην προκειμένη περίπτωση? Και χρειαζόταν 2,5 με 3 μήνες για να πορωθεί αυτό το κάταγμα. Κλινής να μπορεί... κατάσταση όμως. Έπρεπε να είναι κλινήρης. Αυτό όμως είχε πολλές επιπλοκές. Ο κλινοστατισμός δηλαδή έχει πολλές επιπλοκές. Κατακλύσεις, πνευμονίες, θρομβοφλεβίτιδες, πνευμονικές εμβολές. Ο ασθενής σε ένα ποσοστό που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο μπορούσε να πεθάνει λόγω των επιπλοκών. Και αυτό συνέβαινε γύρω στο 60-70% των ασθενών. Άρα λοιπόν δεν εξασφαλιζόταν ούτε καν η επιβίωση σε ορισμένες περιπτώσεις όταν εμφανιζόταν κατάγματα σε αυτή την ηλικία, κύριε καθηγητά. Και γι' αυτό εξελίχθηκε σιγά σιγά η χειρουργική της θεραπείας των καταγμάτων, διότι σήμερα με τις μοντέρνες θεραπείες που έχουμε, αλλά και την ανάπτυξη που έχει η αναισθησιολογία, είναι δυνατόν να γίνουν αυτές οι επεμβάσεις με ναρκώσεις οι οποίες δεν χρειάζεται να γίνει γενική αναισθησία, με επισκληρίδιες εγχύσεις ή με ραχιές ναρκώσεις, με αποτέλεσμα οι ασθενείς, εφόσον χειρουργηθούν, πάρα πολύ γρήγορα να μπορούν να σηκωθούν και να συνεχίσουν να βρίσκονται στην αρχική τους κινητική κατάσταση. Πάντως, κύριε καθηγητά, ακόμα και τώρα, οι ασθενείς αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, έχουν πάθει κάποιο κάταγμα, καλά δικαστικά τώρα θα οδηγηθούν σε χειρουργική επέμβαση, είναι κάπως καχύποπτη σε σχέση με τις επεμβάσεις αυτές, οι οποίες αφορούν θέματα ορθοπαιδικής, χειρουργικής ορθοπαιδικής. Υπάρχει μια καχυποψία για τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Ίσως γιατί, κύριε Χριστοδούλου, έχουν και συνοδεύουν νοσήματα. Γι' αυτό το λόγο πιστεύετε εσείς. Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Είναι περισσότερο ο φόβος για μια χειρουργική επέμβαση που είναι πολύ ανθρώπινο. Ο καθένας μας από εμάς να φοβάται να υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση, ειδικά ασθενείς οι οποίοι έχουν, ξέρω εγώ, σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα ή αναπνευστικά προβλήματα. Όντως χρειάζονται ίσως μια υποστήριξη αρχική προτού μπουν στο χειρουργείο, κάποια μικροπροβλήματα να διορθωθούν, εφόσον είναι δυνατόν να διορθωθούν, αλλά πάλι το σημαντικό είναι ότι πρέπει να μπουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο χειρουργείο. Γιατί, όπως θα πούμε, τα πλεονεκτήματα τελικά της χειρουργικής αυτής επέμβασης είναι πάρα πολύ μεγάλα σε σχέση με αυτή την καχυποψία, ίσως και το φόβο που έχουν οι ασθενείς. Εντάξει, οποιοδήποτε θα φοβόταν σε αυτή την ηλικία να το κάνει, αλλά τα πλεονεκτήματα και η εξέλιξη και οι τεχνικές, οι μοντέρνες, για τις οποίες θα μιλήσουμε κιόλας σήμερα, είναι πραγματικά πολύ εξελιγμένες και δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο φόβος. Έτσι. Είναι σίγουρο. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο φόβος. Βέβαια, αν είναι να χειρουργηθεί ένας ασθενής, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, 90-100, γιατί χειρουργούμε και ασθενείς που είναι και 105 χρόνων. Σίγουρα η γενική του κατάσταση δεν είναι τόσο καλή και είναι δυνατόν το στρες της εγχείρησης να καταλήξει στο μοιραίο. Αλλά εάν δεν γίνει η εγχείρηση, τότε είναι σίγουρα ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Δεν θα πάνε καλά. Και για ποιο λόγο να ταλαιπωρούνται έστω οι άνθρωποι των 60, 70, 80 ετών με τέτοια προβλήματα? Όχι, όχι. Έχει ξεκαθαρίσει σε όλη τη γη. Παγκόσμια. Παγκόσμια, τα κατάγματα του ισχύου είναι κατάγματα τα οποία πρέπει να χειρουργηθούν με τις καινούργιες μεθόδους. Λοιπόν, ποιες είναι τώρα οι χειρουργικές μέθοδοι, αυτές οι καινούργιες, οι μοντέρνες, γιατί υπάρχει μεγάλη εξέλιξη σε όλο αυτό το τομέα, πραγματικά. Σίγουρα. Εκείνο που μπορώ να σας πω, έτσι να τα πούμε απλά για απλά, να μην μπερδευόμαστε πολύ. Ναι. Τα κατάγματα τα οποία είναι τα ενδοαρθρικά, του αυχένα του μυριαίου,
Εάν αυτά έχουν παρεκτοπιστεί και έχουν φύγει από τη θέση τους, έχουν τελείως διαφορετική θεραπεία από αυτά που είναι απαρεκτόπιστα. Ένα απαρεκτόπιστο κάταγμα που σημαίνει ότι μπορεί να απορροθεί και η αγγείωση του οστού να είναι να επανέλθει πάλι. Mm-hmm. Σε αυτά του κατάγματα συνήθως βάζουμε ή τέτοιες βελόνες που είναι λίγο παλιότερου τύπου ή βάζουμε αυτές τις βίδες, δύο ή τρεις βίδες, οι οποίες περνάνε με πολύ μικρή επέμβαση, με πολύ μικρή τομή, 2 εκατοστών, είναι δυνατόν να βάλει κανείς τη βίδα αυτή και να σταθεροποιήσει το κάταγμα. Αυτά μιλάμε για κατάγματα τα οποία δεν είναι παρεκτοπισμένα. Μάλιστα. Τώρα, αν έχουμε κατάγματα τα οποία είναι παρεκτοπισμένα και μιλάμε πάλι για αυτά τα κατάγματα που είναι εδώ στον αυχένα, στην ηλικία αυτή, την τρίτη ηλικία, επειδή η πόρωση δεν είναι εφικτή, και επειδή η νέκρωση της κεφαλής επίσης είναι κάτι το οποίο θα συμβεί στο μέλλον, γι' αυτό προτιμούμε να αλλάξουμε την κεφαλή και να βάλουμε μια τεχνητή κεφαλή. Και εδώ σας έχω να σας δείξω ένα είδος τεχνητής κεφαλής. Ολόκληρη αυτή η κεφαλή. Αυτή δηλαδή η κεφαλή αντικαθιστά τη μοιραία κεφαλή και μπαίνει και κάνει την κίνηση στην κοτήλη. Αυτή στηρίζεται η πρόθεση μέσα στο μυρίο με το ειδικό, το ορθοπαιδικό, το τσιμέντο. Και υπάρχουν αυτές οι οποίες είναι μιας κίνησης κεφαλές και υπάρχουν και οι πιο μοντέρνες, οι οποίες είναι διπλής κίνησης. Βλέπετε, έχει κίνηση είναι και εδώ, και ενώ αυτή δεν έχει κίνηση. Αυτή είναι μονής κίνηση, αυτή είναι διπλής κίνηση. Σε ασθενείς οι οποίοι είναι λίγο πιο έτσι ενεργητικοί, προτιμούμε τις διπλές κίνησεις για να μην έχουμε φθορές. Και μπαίνει και αυτή με τον ίδιο τρόπο πάλι και έτσι έχουμε μία κίνηση που γίνεται στην κοτήλη εδώ και έχουμε, όπως βλέπετε, και αυτή την κίνηση η οποία γίνεται σε αυτό τη μοιραία πρόθεση. Αυτές οι δύο μέθοδοι είναι για να αντικαταστήσουν την κεφαλή του μοιραία εφόσον αυτή σπάσει και παρεκτοπιστεί. Αυτά συμβαίνουν για τα κατάγματα τα οποία είναι τα λεγόμενα ενδοαρθρικά κατάγματα. Μάλιστα. Τώρα, για τα εξωαρθρικά κατάγματα που είναι τα διατροχαντήρια ή τα υποτροχαντήρια, μάλιστα, εκεί έχουμε πάλι μία σειρά εργαλείων. Θέλω να μας δείξετε, πριν προχωρήσετε κύριε καθηγητά, ποιο όργανο είναι ο τροχαντήρας, για να καταλάβουμε καλύτερα. Ο τροχαντήρας είναι στο άνω πέρας του μυρίου βρίσκεται. Αυτό εδώ το στούν είναι ο μείζωνας τροχαντήρας, ο μεγάλος τροχαντήρας. Και αυτό το άλλο το μικρό εδώ είναι ο ελάσσομος τροχαντήρας. Άρα λοιπόν αυτά είναι εξωαρθρικά, όπως είπαμε. Εδώ όταν συμβεί το κάταγμα είναι εξωαρθρικό. Εδώ είναι ισχυρές μυϊκές προσφύσεις οι οποίες κινούν το πόδι μας, το μυρίαιο. Και γι' αυτό άμα γίνει εδώ το κάταγμα πρέπει να το βάλουμε σε καλή θέση ώστε να κολλήσουν, ώστε οι μυϊκές προσφύσεις να μπορούν να δουλεύουν και να μπορεί να κινηθεί πάλι το πόδι φυσιολογικά. Και για αυτά τα κατάγματα, τα διατροχαντήρια, οι λίγο παλιότερες μέθοδοι, αλλά ακόμα πολλές φορές τη χρησιμοποιούμε, είναι αυτή η ύλη. Βλέπετε, είναι μια πλάκα που βάζουμε βίδες. Εδώ σε αυτό το σημείο μπαίνουν οι βίδες. Είναι μια πλάκα η οποία μπαίνει κατά αυτή την έννοια στο μυριαίο. Αυτές οι πλάκες έχουν, βλέπετε, ο ύλος αυτός έχει την ιδιότητα να ολισθαίνει και έτσι μπορεί μικρές παραμορφώσεις να τις ανεχθεί. Και κρατώντας το κάταγμα στη θέση του με αυτόν τον τρόπο, μέσα σε 2-3 μέρες μπορούμε τον ασθενή να το σηκώσουμε και να αρχίσει να περπατάει. Από την άποψη της βιομηχανικής, γιατί οι ορθοπαιδικοί χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα στοιχεία της εμβιομηχανικής, δηλαδή ποιο υλικό είναι καλύτερο για την περιοχή αυτή. Τώρα συζητώντας και εμένα στο μυαλό, αυτές οι εκφράσεις μου έχουν έρθει σε σχέση με την επέμβαση, τις χειρουργικές επεμβάσεις, τις ορθοπαιδικές συγκεκριμένα. Πρέπει να ξέρει ο ορθοπαιδικός, και το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι, πώς δρούν οι δυνάμεις στο ισχύο, ειδικά ένα ισχύο το οποίο έχει σπάσει, και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να κρατήσουμε τα οστικά άκρα σε καλύτερη θέση, ώστε να γίνει η πόρωση. Μας ενδιαφέρει να κρατήσουμε το
τα οστικά άκρα που έχουν σπάσει στην καλύτερη θέση ώστε να απορροφούν εκεί. Και έχουμε πλέον αυτούς τους ύλους, φαίνονται λίγο πιο μεγάλοι βέβαια από αυτόν, αλλά έχουν το πλεονέκτημα ότι μπαίνουν με πάρα πολύ μικρή τομή, 2 εκατοστά, που καταλαβαίνετε άλλο είναι μια επέμβαση που έχει 10-12 εκατοστά που χρειάζεται για αυτόν τον ύλο, ενώ αυτή η επέμβαση θέλει 2-3 εκατοστά ώστε να περάσει αυτός ο ύλος, αυτός μπαίνει με ακτινοσκοπικό Μάλιστα. μηχάνημα. Mm-hmm. Και με κουμπότρυπες μπαίνει αυτός ο ύλος εδώ και έχουμε αυτό... εδώ μια άλλη τρυπούλα ναι. μικρή που μπαίνει μια άλλη βίδα σε αυτό εδώ το σημείο που επίσης μπαίνει με κουμπότρυπα. Δηλαδή με 4 εκατοστά μπαίνει αυτό μικρή οπή. Και δεν χάνεται καθόλου αίμα. Από τι διαφοροποιείται, σε τι διαφοροποιείται η μία τεχνική από την άλλη από αυτές τις δύο? Αυτός ο ύλος μπαίνει μέσα στον αυλό του μυρίου. Μάλιστα. Ενώ αυτή η πλάκα μπαίνει στην έξω επιφάνεια του μυρίου. Οπότε εδώ πρέπει να κάνουμε τομή. Ενώ αυτός μπαίνει μια μικρή τομή από τον τροχαντήρα κατά αυτή την έννοια. Μάλιστα. Και φυσικά εσείς αποφασίζετε ποια από τις δύο τεχνικές θα ακολουθήσετε. Αναλόγως ίσως με ναι. τη βαρύτητα του κάθε κατάγματος, ίσως την ηλικία και κάποιους άλλους παράγοντες, φαντάζομαι. Ανάλογα ναι. με τη βαρύτητα ή ανάλογα με το σχήμα του κατάγματος. Έχω και άλλη να ρωτήσω πάρα πολλά. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί πραγματικά θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα πιο συχνά στη συνέχεια θα πούμε κατάγματα, τα εξωαρτρικά ή τα ενδοαρτρικά, και να πούμε και τα πλεονεκτήματα των επεμβάσεων αυτών, ποια είναι Βέβαια. Σε σχέση με παλιότερες εποχές, αλλά να πούμε και κάποια στοιχεία στην διάρκεια του επόμενου μέρους εκπομπής μας για την κυφοπλαστική, που και εκεί έχουμε καινούργιες τεχνικές και μεθόδους. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε και σε λίγο πάλι μαζί.